Την άκρη του νήματος για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας με δράση σε όλη τη χώρα που εξαπατούσε ανυποψία στους πολίτες, κατάφερε να βρει το αστυνομικό τμήμα Κισάμου. Αξιοποιώντας στοιχεία, καταγγελίες πολιτών από τα Χανιά και υποθέσεις από την υπόλοιπη Ελλάδα με προεκτάσεις και στην Κρήτη, αποκαλύφθηκαν συνολικά 59 φερόμενοι ως μέλη της εγκληματικής ομάδας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Συνολικά εξιχνιάστηκαν 46 υποθέσεις απάτης. Χαμός γίνεται μακριά από κάρτες και από μηχανήματα για να μην έχουν εμπιστοσύνη πουθενά. Είναι πολλά, γίνονται πολλά κρούσματα έχουν φανεί. Προσοχή θέλει πολύ πάντως. Και στα ίντερνετ τις παραγγελίες που κάνουν για αυτά θέλει μια προσοχή. Από τις 3 Ιανουαρίου του 2022 μέχρι και τις 26 Απριλίου φέτος, οι φερόμενοι δράστες είχαν αποσπάσει συνολικά το χρηματικό ποσό των 215.372 ευρώ από πολίτες που έπεσαν θύματα των έξυπνων πρακτικών προσέγγισης που χρησιμοποιούσαν. Ανάμεσα στα θύματα, μέχρι στιγμής 11 είναι στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Μόλις χθες, κάτοικος της Κισάμου δημοσιοποίησε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ότι εξαπατήθηκε από επιτίδιους. Με κάλεσαν στο τηλέφωνο λέγοντάς μου ότι έχω κάνει αίτηση επιστροφής χρημάτων από το ΔΔΕ ΠΑΣ. Αρχικά αρνήθηκα και τότε μου εξήγησαν ότι έχει υποβληθεί από τον λογιστή μου, οπότε πίστηκα. Μου ζήτησαν τον τραπεζικό λογαριασμό μου και τους κωδικούς μου για την κατάθεση των χρημάτων. Θα σας πω κάτι. Ο κλειδαράς πρώτα φτιάχνει το αντικλείδι και μετά το κλειδί. Τα ξέρουν, δεν τους κάνουν τίποτα υπό την ανοχή του κράτους. Σας λέω, ο κλειδαράς πάντα κάνει πρώτα το αντικλείδι. Τίποτα δεν είναι ασφαλές. Τίποτα. Όπως προέκυψε από την πολύμηνη αστυνομική έρευνα των ανδρών του αστυνομικού τμήματος Κισάμου, ο ηγετικός στέλεχος της εγκληματικής ομάδας φέρεται έγκλειστος καταστήματος κράτησης που έχει διαπράξει σωρία εγκλημάτων. Ο συγκεκριμένος είχε ενωθεί με τα υπόλοιπα μέλη της εγκληματικής ομάδας και από κοινού ενεργούσαν, έχοντας δομημένη ιεραρχία και διακριτούς ρόλους. Ανάμεσα στους 59 κατηγορουμένους είναι 13 γυναίκες, από τις οποίες η μία διέπρατε τηλεφωνικές απάτες και 9 αλλοδαποί. Εγώ το θεωρώ χαζό να δώσεις κωδικό ενώ ξέρεις πώς λειτουργούν κάποια πράγματα. Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας δρούσαν στοχευμένα, εφαρμόζοντας την μέθοδο της παρουσίασης ψευδών γεγονότων ως αληθινά και εξαπατώντας κυρίως μέσω τηλεφωνικών κλήσεων. Απευθύνονταν σε ηλικιωμένους ως πιο εύκολα θύματα, τους έπειθαν ότι δικαιούνται επιστροφή χρημάτων από την εφορία, ασφαλιστικά ταμεία ή άλλο φορέα και με τον τρόπο αυτό τους αποσπούσαν χρήματα. Δεν κάνω συναλλαγές τέτοιες. Άμα δεν τον ξέρω στο τηλέφωνο, το κλείνω κατευθείαν. Η προανάκριση από το αστυνομικό τμήμα Κισάμου συνεχίζεται, καθώς εκτιμάται ότι με την εξιχνίαση των 46 υποθέσεων απάτης και την δημοσιοποίηση της δράσης της εγκληματικής ομάδας θα υπάρξουν και νέες καταγγελίες.